Την αγανάκτησή τους εκφράζουν κάτοικοι του Γαλατά αλλά και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή για το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια με τα κουνούπια. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Λεπάντο και την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία του Βαγγέλη Καρανικόλα, ο κτηνοτρόφος Γρηγόρης Μετάνιας κάνει λόγο για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα το πρόβλημα έχει σημειώσει έντονη επιδείνωση. Κρουώντας τον κόδωνα του κινδύνου, ο κτηνοτρόφος καλεί τους αρμοδίους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, μιας και λόγω της έντονης παρουσίας των κουνούπιων έχουν καταγραφεί ακόμη και πολλοί θάνατοι ζώων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ στο χωριό με τα κουνούπια. Λοιπόν, δεν έχει διορθωθεί κάτι, απλά εδώ και 4 χρόνια είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ, είχαν γίνει πάρα πολλά τα κουνούπια. Με κάποια μέσα ραντίσαμε για μήπως ψηφίσουν κάτι, κάτι κάναμε και τώρα βλέπουμε ότι επιδώνεται πάλι, δηλαδή γίνονται πάρα πολλά. Είχα πριν 3,5 χρόνια συγκεκριμένα, είχα κάπου 30 θανάτους με τα ζώα. Επιβεβαιωμένοι από αυτόν τον λόγο? Από κτηνιάτρους, κτηνιατρική υπηρεσία του Μεσολογγίου, λοιπόν από παντού. Λοιπόν, η οποία είχαν έρθει κάποια στιγμή, κάνανε και κοιτάξανε και το ζώο ότι πλέον ναι, ότι ήταν από αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, μας είπανε ότι θα ραντίσουν με 1000 ζόρια ο πρώην δήμαρχος Σαμπουλόπουλος, μας έλεγε άλλον τάλλον. Τέλος πάντων βρήκαμε μία λύση διαμέσω και του Σόκολα προπάντων και του αντιδήμαρχου του Γιώργου του Χριστοδούλου. Ραντίσαμε με κάποια εταιρεία από τα Γιάννενα που είχε έρθει. Είδαμε ότι είχαν λιγοστέψει τα κουνούπια. Τώρα αρχίζει, επειδή με τα χρόνια αυτά πρέπει να ραντίζονται, έχουν να ραντιστούν τώρα 3,5 χρόνια, 4, και αρχίζουν ξανά πλέον και γίνονται πιο πολλά. Και θα έχουμε πάλι και χειρότερα προβλήματα. Όλοι οι κτηνοτρόφοι, ανεξαρτήτως αν έχουν 50 ή 80 ή 100 πρόβατα, τα ζώα είναι ζώα. Λοιπόν, και οι κτηνοτρόφοι, ας είναι και ο άλλος και να έχει 20 πρόβατα ακόμα, όχι μόνο εγώ που έχω μία μονάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Mm-hmm. Σήμερα έτσι όπως... Όχι ατομικά, για όλο το χωριό, και για το χωριό επάνω και για το Κρυονέρι, δηλαδή είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων, δηλαδή. Απλά mm-hmm. θέλω, έχω βρει και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, πάλι έχθες το πρωί ξαναπήγα εκεί, μου λέει ότι... Ενημερώνω τους δημάρχους, αντιδημάρχους, εκείνοι χτυπάνε τον μπαλάκι στην περιφέρεια. Εγώ έχω πάρει και τηλέφωνα στην περιφέρεια, μου λέει αυτό είναι κατά αυτού του δημάρχου. Δηλαδή είμαστε τελευταία τρύπα της φλογέρας, δηλαδή εμείς σαν Γαλατάς. Mm-hmm. Για την άφακτο, τι είμαστε. Αν αρχινήσουν ξανά ότι εμένα αρχινάνε ξανά τα προβλήματα και ψοφάνε πάλι τα ζώα, έτσι, εγώ θα χάσω όχι μόνο σε μένα και σε όλο τον κόσμο εδώ πέρα και στο Γαλατά και σε πνοχωρή, προπάντων για τον Γαλατά. Έτσι, θα έχουμε πολλές επιπτώσεις, θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε αρρώστιες. Δεν μπορούν να παραμελούν έτσι τα πράγματα. Οι ραντισμοί θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη από το Μάιο μήνα, σύμφωνα με τους κατοίκους. Ωστόσο, από τη στιγμή που χάθηκε πολύτιμος χρόνος, θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου και να περιοριστεί το φαινόμενο της έντονης παρουσίας των κουνουπιών, που φαίνεται πως έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας όλων στην περιοχή. Κάθονται και ραντίζουν μόνο. Όπως μερικοί άλλοι πρώην δήμαρχοι ραντίζανε έξω από το σπίτι τους, ραντίζανε στην παραλία που έπρεπε να πάνε για μπάνιο και πουθενά αλλού. Όχι, εγώ και το λέω, όχι επειδή έχω εγώ πρόβλημα, θα πρέπει να ραντιστεί όλος ο κάμπος για εγκοινιά. Να ραντιστώ εγώ και 5-10 κτηνοτρόφοι, δεν γίνεται το πρόβλημα, δεν λύνεται. Πρέπει να ραντιστεί όλο το χωριό. Το χωριό έχει όλο κονούπια. Mm-hmm. Δεν είναι αν θα είναι στο Κρυονέρι, αν θα είναι στον κάμπο ή αν θα είναι στο χωριό. Ο ραντισμός πρέπει να γίνεται αρχές Μαΐου για να πιάνουν τους γόνους. Mm-hmm. Λοιπόν, για να μην έχουμε το φαινόμενο. Αν αρχινάνε και ραντίζουν μία φορά το μήνα από το Μάιο, λοιπόν, δεν θα έχουμε κάποια κουνούπια, αλλά όχι αυτό το φαινόμενο.